Καλησπέρα κύριε Λεουτσάκο. Καλησπέρα. Είστε καλά? Προσπαθούμε εδώ με τα προβλήματα. Προσπαθούμε. Τι να κάνουμε. Προβλήματα καθημερινά και διωγγούμενα. Τι να κάνουμε, παλεύουμε. Έχουμε βγει στο... Είμαστε στη διαδικασία, κάθε μέρα είμαστε στο πόλεμο. Το γνωρίζετε αυτό, γιατί φορτολεί και έχει τεράστια προβλήματα και τι να κάνουμε. Ναι. Εντάξει, δεν πετάξαμε την Κυριακή λόγω προβλημάτων και εμείς να πάμε να δούμε το Δόξα εργοτέλεση που είχαμε υποσχεθεί, δεν ήταν στο χέρι μας. Ναι. Ήρθαμε το Σάββατο και είδαμε το παιχνίδι. Mm-hmm. Κάτσαμε και στη Σουήτα και με τον κύριο Καρυπίδη και με τους ανθρώπους της Παναχαϊκής, αν ξέρετε, τον ναι. κύριο Μπακαλάρο και αυτούς. Έγινε ένα φοβερό παιχνίδι. Ναι. Συγχαρητήρια και στις δύο διοικήσεις και, και για το πριν και μετά το παιχνίδι. Έτσι. Ναι. Θεωρώ ότι παίζανε δύο ομάδες, μπορούν να πω σούπερλίγκας, έτσι. Και η ιστορία τους και το όνομά τους. Συναρπαστικό παιχνίδι και φοβερή ατμόσφαιρα. Ναι. Είχατε καιρό να έρθετε στο... Ναι. Φοβερή ατμόσφαιρα. Και μέσα σε αγωνιστικά πλαίσια. Να ξέρετε, έδωσα συγχαρητήρια και στις διοικήσεις. Και σκεφτείτε ότι... Και θεωρώ ότι κάπως έτσι πρέπει να γίνει και το πρωτάθλημα της Football League. Πάντως... Σε αυτό το επίπεδο και σε αυτήν την ανταγωνιστικότητα. Πάντως από τέτοια παιχνίδια νομίζω ότι πρέπει να πανηγυρίζει και η Football League και εσείς που είστε επικεφαλής της δίκης, αλλά νομίζω και το κρατικό κανάλι το τρίτο, γιατί τέτοια παιχνίδια είναι που ανεβάζουν και τις θεαματικότητες. Βεβαίως και βοηθάει και το ελληνικό ποδόσφαιρο και πολύ δεν την Football League, η οποία μαστίζεται τα τελευταία χρόνια από πολλά προβλήματα. Έτσι. Δεν τα συναντάς εύκολα αυτά τα παιχνίδια. Ξέρετε ποιο είναι, βέβαια αυτό το, έτσι λίγο το παράτερο για μας, είναι ότι λέτε για φοβερή ατμόσφαιρα και όντως και για τα δεδομένα της Football League, αλλά και γενικότερα τα τελευταία χρόνια έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση για τον Άρη. Και όμως είναι το 1/5, το 1/6 από ό,τι έχουμε συνηθίσει εμείς τον Άρη να βλέπουμε στη Super League και με πολύ ισχυρότερους αντιπάλους. Και παρόλα αυτά βλέπετε το πόσο μεγάλη είναι η διαφορά, ακόμα και με ομάδες που σήμερα παίζουν στη Super League και κόβουν 300 και 400 και 500 εισιτήρια. Βεβαίως, δεν το συζητάμε τώρα. Εντάξει, ο Άρης, κοιτάξτε να δείτε, σε οποιαδήποτε κατηγορία και να παίζει είναι πολυτέλεια. Η κατηγορία του Άρη είναι Super League. Αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανένας. Έτσι και οι Παναχαϊκοί και ομάδες που έχουν ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Σαφώς και θεωρώ ότι αγωνιστική με αγωνιστική ο Άρης θα μαζεύει και περισσότερο κόσμο. Έτσι. Έτσι είναι. Δεν είναι. Απλά θεωρώ ότι ήταν μεγάλη επιτυχία το παιχνίδι έτσι όπως έγινε το Σάββατο και γενικά και με την ατμόσφαιρα του κόσμου. Ήταν φανταστική. Και μέσα αγωνιστικά πλαίσια. Και Σάββατο και μάλιστα, έτσι, 3 η ώρα, εργάσιμη ημέρα. Βεβαίως, και παρότι το σκορ ξεκίνησε ανάποδα για την ομάδα του Άρη, έτσι. Ναι. Ναι, βοήθησε ο κόσμος αρκετά. Mm. Πείτε μου κάτι, μια που μιλάμε για τον κόσμο και μιλάμε και για καλή ατμόσφαιρα κτλ. Δεν ξέρω αν είστε ενήμερος, προφανώς και θα το ξέρετε. Ο πειθαρχικός κώδικας που υπάρχει στη Super League ισχύει και στη Football League. Ρωτάω για το γνωστό θέμα με τους πυρσούς κτλ. Δηλαδή, ανάβει ένας πυρσός την τρίτη φορά που ανάβει ένας πυρσός αγωνιστική. Είναι ενιαίος ο κώδικας. Είναι ενιαίος. Άρα χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή γενικότερα. Βεβαίως, για τις ομάδες και ειδικά για τις δικές μας που είναι στη Football League, εμείς δεν έχουμε και την οικονομική δυνατότητα τώρα να μπούμε να μένουμε μέσα στη διαδικασία έτσι, γιατί κάνουν αγώνα όλοι να επιβιώσουν. Ναι, αλλά είναι και λίγο υπερβολή βέβαια. Στην Ελλάδα είμαστε λίγο της υπερβολής, έτσι. Από τη μία πλακώνονται, σκοτώνονται στις κερκίδες, λένε αλλά δεν πειράζει. Ήταν στις κερκίδες που παίξανε ξύλο. Απ' την άλλη, ανάβει ένας πυρσός στις τρεις φορές λέει αγωνιστική. Πρέπει λίγο έτσι όλοι οι φορείς του ποδοσφαίρου να το δει. Θα μου πείτε τώρα στη Football League έχουμε. Αυτό θα κοιτάξουμε, αλλά είναι σημαντικό. Όλα παίζουν ρόλο. Απλά ξέρετε τι γίνεται. Έγινε η διαδικασία εκλογής της ΕΠΟ, έπεσε σχεδόν. Στην αρχή της αγωνιστικής περίοδου και σημειωθήκαν κάποια... Όχι εδώ, στην αρχή έπεσε, όπως στην το λέτε. Αρχή, ναι. και γίνανε κάποια πράγματα τα οποία ούτε καν συζητηθήκανε. Δηλαδή, με παράγοντες μπορούσαν να πάρουν κάποια μέτρα, να βοηθηθούν πιο νωρίς και τα βρήκαμε όλα μπροστά. Έτσι. Και τώρα με στις περιόδους δεν σε αφήνουν να τα αλλάξεις. Ναι. Και πρέπει να πάμε μέχρι τέλος αγωνιστικής προσεκτικά, να ενημερώσουμε και τις ομάδες μας να μην έχουμε θέματα τέτοια ως προς το να έχουν σοβαρά προβλήματα και οικονομικά και τέτοια και να πάμε. Απ' την άλλη, να σας πω κάτι. Προχθές είχε 10.000 κόσμο. Ανάβει ένας, έχει περάσει έναν πυρσό και ανάβει έναν πυρσό. Δεν μπορεί την ομάδα τώρα να την καταδικάζεις για έναν πυρσό που ο οποίος μένει και στο χέρι. Έτσι. Άλλο να το πετάξει μες στο γήπεδο, δεν λέω. Φυσικά και δεν πρέπει να συμβαίνει. Αλλά πρέπει λίγο και ο νομοθέτης και όλοι να έχουν και την κοινή λογική λίγο. Δηλαδή, εντάξει, έτσι καταδικάζουμε τις ομάδες. Εννοείται να ξέρετε ότι για να μπούμε σε μια διαδικασία ομαλής. Και εξαγωγής του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος θα πρέπει να κάτσουν όλοι οι φορείς μαζί. Το έχω ξαναπεί εγώ. Δηλαδή αν δεν κάτσει η ΕΠΟ, η Super League, η Football League, ο Υπουργός να δουν κάποια πράγματα πώς είναι για το καλό του ποδοσφαίρου, γιατί κακά τα ψέματα εδώ που έχουμε φτάσει είμαστε τώρα μηδέν, έτσι. Ναι. Δηλαδή το ελληνικό ποδόσφαιρο το βλέπουμε και από τη Super League
και από τη football league, οικονομική κρίση, δύσκολα τα πράγματα στη χώρα μας, θα πρέπει κάποια πράγματα να τα κάνουμε τώρα. Δηλαδή τώρα είναι ευκαιρία, δεν έχουμε κάτι άλλο. Έτσι είναι όπως το λέτε. Κάτω δεν μπορούμε να φτάσουμε οικονομικά. Και πρέπει να και μια συνεννόηση επιτέλους να βγάλει, ίσως πρέπει η πολιτεία να επέμβει, να αναγκάσει τη Super League κατά κάποιο τρόπο να κάτσει στο τραπέζι με τη Football League για τα δεδομένα της συνύπαρξης και της συνεργασίας. Δεν γίνεται να υπάρχει αυτό το χάος, η διαφορά, η χαώδης ανάμεσα στην ομάδα που ανεβαίνει, που πέφτει και στην ομάδα που ανεβαίνει. Γιατί μιλάμε για χάος. Δηλαδή παντού σε όλο τον κόσμο υπάρχει πρίμα από την ομοσπονδία, πρίμα από τα τηλεοπτικά. Και εδώ δεν δίνει ούτε τα λεφτά που πρέπει η Super League στη Football League. Και δεν το λέμε επειδή είναι ο Άρης τώρα στη Football League. Το ξέρετε κι εσείς ότι καλώς έχω των πραγμάτων ο Άρης φέτος θα είναι, που το ευχόμαστε όλοι, θα ανέβει. Κάποια στιγμή θα ανέβει ο Άρης. Δεν γίνεται, είναι κακό για το ποδόσφαιρό μας να γίνεται αυτό το πράγμα. Να σας πω κάτι, και επειδή είμαστε και με συζητήσεις και εγώ μιλάω συνέχεια με τους ανθρώπους εκεί στη Super League και θεωρώ ότι ο διάλογος θα βγάλει σε κάτι καλό, έτσι μας ακούνε και είναι, προσπαθούμε να συζητήσουμε. Θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα θα πρέπει να γίνει αυτό που λέτε και εσείς, να κάτσουμε με την ΕΠΟ και με τον Υπουργό, να βρούμε κάποιες δικλείδες ασφαλείας ώστε αυτό το πρωτάθλημα και το πάνω και της Super League και της Μεταθνικής και οι ομάδες που έχουν τεχνικές να είναι διασφαλισμένες για κάποια πράγματα που κάνουν. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος ύπαρξη κάποιων ομάδων που οι οποίες είναι προβληματικές. Δηλαδή τι να λέμε, κάνουμε ένα πρωτάθλημα και έρχεται μια ομάδα από πάνω και μόλις έρχεται από πάνω κάτω έχει χρέη και θα βάζουμε όταν φτάνει κάτω. Δηλαδή από πάνω δεν έρχεται κάτω. Έτσι, και όπως το βλέπετε και τώρα, βλέπετε ομάδες Super League, ιστορικές ομάδες. Παναθηναϊκός είναι από τις μεγαλύτερες ομάδες και ένας ιστορικός έχει σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Αύριο θα χτυπήσει και άλλη πόρτα. Αυτή θα έρθει και σε εμάς. Και δεν μπορούμε εμείς να τα αφήσουμε έτσι. Εγώ αυτό εξηγώ. Το πρόβλημα το δικό σας θα γίνει και δικό μας. Όπως το δικό μας θα γίνει και δικό σας. Πρέπει να κάτσουμε όλοι, είναι ευκαιρία τώρα, και να βάλουμε κάποιες δικλείδες οι οποίες θα γλιτώσουν κάποια πράγματα. Γιατί κακά τα ψέματα. Οι ομάδες αυτές έχουν εργαζόμενες. Δουλεύει κόσμος. Πληρώνεται κόσμος. Είτε ποδοσφαιριστές, είτε προμηθευτές, είτε διαφημιστές. Είναι αλληλένδετα αυτά. Είναι κρίκος, έτσι δεν είναι. Ναι. Ίσως θα πρέπει μετά την καθοριστική βοήθεια που υπήρξε από το κρατικό κανάλι για τις μεταδόσεις των αγώνων της Football League, ίσως θα πρέπει να πάμε και σε μια λογική να δίνεται ένα πακέτο Super League και Football League από τα τηλεοπτικά. Εκεί νομίζω είναι τα χρήματα, κύριε Λουτζάου, κακά τα ψέματα. Εκεί είναι τα λεφτά και εκείνη και η μεγάλη διαφορά. Γιατί ο κάθε Άρης έχει τη δυναμική του. Ο κάθε ΠΑΟΚ, ο κάθε Παναθηναϊκός, ο κάθε Ολυμπιακός. Οι ομάδες στέκονται τα τελευταία χρόνια και κάνουν τη διαφορά χάρη στα τηλεοπτικά. Χάρη στα τηλεοπτικά. Μα σίγουρα, αλλά να σας πω και κάτι, θα πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός και από την πολιτεία και από την ΕΠΟ, η οποία το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο η Super League και η Football League. Υπάρχει ένας ελληνικό ποδόσφαιρο. Υπάρχει σχεδιασμός. Πώς άμα δεν δώσεις κίνητρα υποδομές, πώς θα υπάρχει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή πώς θα συντηρηθούμε. Καλά, να σας πω κάτι. Τα τοπικά που έρχονται οι παίκτες. Εδώ τι περιμένουμε, δεν ξέρω, το αποφασίστε νομίζω προχθές. Τα πρωταθλήματα της ΚΑΠΑ 20 ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει. Βεβαίως, όχι, δεν είχαμε οικονομικό πρόβλημα. Αυτό λέμε. Δηλαδή εντάξει, φτάσαμε μέσα Νοεμβρίου, τέλη Νοεμβρίου για να αρχίσουν τα παιδιά να παίζουν μπάλα. Βεβαίως. Και στην Ισπανία παίζουν στη Β' εθνική τους. Οι Β' ομάδες. Μιλάμε ότι οι υποδομές είναι ότι καλύτερο, έτσι. Μίλαγα με κάποιο προπονητή που είναι σε ακαδημίες, να ξέρετε. Στατιστικά λέει στα 7.000 παιδιά παίζει ένα ποδόσφαιρο. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Ναι. Ναι, μόνο στην Ελλάδα. Πρέπει να σταματήσει. Αν δεν κάτσουμε όλοι μαζί, δεν θα σταματήσει ποτέ. Μάλιστα. Θεωρώ ότι τώρα είναι η καλύτερη ευκαιρία. Κάντε μας ένα σχόλιο για το πώς είδατε Άρη που μας ενδιαφέρει περισσότερο και Παναχαϊκή. Και γενικότερα πώς σας φάνηκε ο Θόδωρος ο Καρυπίδης, έτσι τι συζητήσατε, πώς τον βλέπετε έτσι φέτος, που φαίνεται ότι η σεζόν ξεκινάει διαφορετικά για τον Άρη. Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε τώρα, ο κ. Καρυπίδης έχει αναλάβει ένα μεγάλο φορτίο, ένα μεγάλο ιστορικό σωματείο, έτσι, έχει απαιτήσεις, πρέπει να πετύχει, να έχω μέρος για την περσινή χρονιά, γι' αυτό ήταν αποτυχία. Θεωρώ ότι δείχνει ένας άνθρωπος ο οποίος μαθαίνει από τα λάθη, μακάρι να τον ευνοήσει ο Θεός και να καταφέρει τους στόχους του. Απλά και οι άνθρωποι της Παναχαϊκής έχουν πει σε μια διαδικασία πάρα πολύ καλή προσωπικότητας, έτσι έχουν μια νεανική ομάδα, πολύ ωραία. Χάρη και ποδόσφαιρο κόσμος προσέχεις και από τις δύο ομάδες. Ήταν πολύ καλή η Παναχαϊκή στο πρώτο ημίχρονο, ήταν πάρα πολύ καλή. Ναι. Στο δεύτερο αντιστράφηκαν οι όροι, ήταν καλύτερος ο Άρης. Ότι ήταν δύο πάρα πολύ καλές ομάδες της κατηγορίας. Εντάξει τώρα, το τι κινήσεις θα κάνουν δεν το ξέρουν οι ίδιοι για να είναι καλύτερα. Αλλά θεωρώ ότι ήταν, για μένα η εμπειρία μου ήταν
από τις καλύτερες ατμόσφαιρες που έχω συναντήσει στο τέρμπι Β' Εθνικής. Όπως καλή ατμόσφαιρα να ξέρω ότι συνάντησα και στο παιχνίδι Τρίκα Λόφι. Ναι. Αγωνιστικά δηλαδή εννοώ. Θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολύ καλές ομάδες και ποιοτικές. Σας είπα, έχουμε ομάδες που δεν έχουμε να ζητήσουμε τώρα τις οπαδικά. Και το εννοώ αυτό, δεν το λέω δηλαδή επειδή πρέπει να το πω. Όχι, είναι δεδομένο ότι οι 4-5 ομάδες ενδεχομένως. Ο Άρης σίγουρα ο περσινός θα πήγαινε καλύτερα στη Super League από ό,τι πήγε στη Βουτμπολική. Είναι η ιδιαιτερότητα της κατηγορίας. Τι να κάνουμε. Ναι. Μπορεί. Μπορεί. Θα θέλατε να μας σχολιάσετε, επειδή είστε πρόεδρος της Λίγκας, αυτές τις καταγγελίες που έκανε χθες ο Δημήτρης ο Καλαϊτζίδης μετά το μάτς του Αιγινιακού με τον Απόλλωνα Πόντου, γιατί μίλησε για. Έκανε πολύ σοβαρές καταγγελίες που αφορούν το πρωτάθλημα της Football League. Και υπάρχει ήδη κλίση από τον εισαγγελέα. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ έμεινα έκπληκτος γιατί. Τις είδα τις δηλώσεις της συνέντευξης τύπου που γίνανε. Και θεωρώ να ξέρετε ότι οποιοδήποτε, γιατί είμαι και άνθρωπος ο οποίος λειτουργώ άμεσα να έχει τύπου, οποιοδήποτε έχει τέτοιες καταγγελίες, γιατί υπάρχει και διοργανώτερη αρχή και πρέπει να ενημερωθεί και αυτή, σε τέτοιες περιπτώσεις οι οποίες υπάρχουν στοιχεία, γιατί κάνουν κακό στη διοργανώτερη, πρέπει να γίνονται από χτες. Εγώ είμαι, να ξέρετε, ανοιχτό το τηλέφωνο μου 24/24 οποιονδήποτε, υπάρχει τέτοια καταγγελία η οποία πρέπει χρήζει έρευνας και πρέπει να γίνει από χτες, όχι σήμερα. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να ζούμε σε ένα πρωτάθλημα που κάνουμε αγώνα με σκιές. Εγώ δεν έχω μάθει να υπάρχουν σκιές πουθενά. Ό,τι υπάρχει να βγει στο φως. Και να πάει και στον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα και στον εισαγγελέα και παντού. Δεν πρόκειται να καλύψουμε κάτι το οποίο είναι μεμπτό. Αυτό δεν υπάρχει όσο είμαι εγώ διοίκηση. Δεν υπάρχει. Και σας το λέω με κάθε ειλικρίνεια, δεν υπάρχει. Και είδα τα άλλες χρονιές, εγώ ήμουν σε μια ομάδα η οποία είχε τεράστια οικονομικά προβλήματα, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Σας πληροφορώ, που ήταν και η ομάδα μου και η οποία αποχώρησε το πρωτάθλημα. Που ήταν η ομάδα μου. Ναι. Που ξέρετε πολύ καλά, άλλες χρονιές θα υπήρχαν ομάδες στο πρωτάθλημα που όχι τις κατάγανε, υπήρχε και ελιοποίηση του πρωταθλήματος και το θυμόσαστε. Ναι. Δεν μπορούμε να πω, εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, να ξέρετε. Και το έχω πει κατά την αρχή. Δεν πρόκειται να πάω κατηγορούμενος για κανέναν, ναι. Δεν δεσμεύομαι για κανέναν, είμαι πρόεδρος των ολών, ό,τι υπάρχει μπροστά. Παντού να πάμε όπου θέλουν. Και στον εισαγγελέα και οπουδήποτε. Είναι κακές. Υπάρχει το όργανο το δικό μας και θεωρώ ότι οι παράγοντες οι δικοί μας, επειδή πρέπει να προστατεύσουμε το προϊόν μας, πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Στο δω τι κάνουμε και τι λέμε. Αν όντως υπάρχουν στοιχεία να τα πάμε και πρέπει να τα πάμε. Δεν μπορεί όμως να αφήνουμε άσχεση με τις εντυπώσεις για μια διοργανώτρια που έχει άλλες 16 ομάδες. Ναι. Γιατί όταν λες ονόματα. Τίθεται θέμα το τι ακριβώς. Εγώ δεν ξέρω, μπορεί να έχει δίκιο. Αν έχει ονόματα, έχει υποχρέωση να τα πει βέβαια στον εισαγγελέα φυσικά. Βεβαίως. Και να τα μάθουμε όλοι για να ξέρουμε τι γίνεται, βέβαια. Γιατί δεν μπορούμε να γίνουμε και ολοκληρωμένοι υπεύθυνοι. Απλά να σας πω κάτι. Ο κάθε προποδέλεια, λέω τώρα για τον κύριο Καλατζίδη, ο οποιοδήποτε, δεν γίνεται να τα λες αυτά όταν χάνεις από τον τελευταίο. Να τα έλεγες σε οποιαδήποτε στιγμή, εγώ θα το δεχόμουν. Αλλά δεν γίνεται στη συνέντευξη τύπου μια ήττα από ένα παιχνίδι. Να λες ότι κάποιες ομάδες χάνανε 5-0. Ωραία, αυτό τι σχέση έχει με το 2-1 το χθεσινό? Εκεί είναι εμένα που με ενοχλεί. Αν υπάρχουν στοιχεία, πρέπει να βγεις και να τα πεις από την πρώτη στιγμή που τα ξέρεις και τα γνωρίζεις. Α, δούμε. Εντάξει, εγώ δεν σας κρίνω ότι στο επόμενο συμβούλιο θα φέρω θέμα το πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε οι παράγοντες, γιατί μην ξεχνάτε ότι είναι ξανατύχει έτσι. Με το καινούργιο καταστατικό της ΕΠΟ είναι διαφορετικά τα πράγματα. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε και το προϊόν μας. Θα πρέπει στο επόμενο συμβούλιο να αποφασίσουμε τι θέλουμε. Να. Τι σίγουρα. Πραγματικά θέλουμε. Θέλουμε το πρόγραμμα να διασφαλίσουμε, να είναι καθαρό, να είναι έτοιμο. Βεβαίως ο κάθε άνθρωπος μπορεί να έχει δίκιο σε αυτά που λέει. Να πάμε εκεί που πρέπει. Δεν έχουμε υποχρέωση να κρύψουμε τίποτα και δεν έχουμε και υποχρέωση να στιγματίσουμε και μια κατηγορία. Έτσι. Δεν είμαστε όλοι σε αυτή τη διαδικασία. Δεν το θεωρώ. Θα δείξει. Τον έχει καλέσει ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας. Έχουμε αποφασίσει και εμείς τα αρμόδια όργανα. Θέλουμε να μάθουμε την αλήθεια. Να δάξει αλήθεια. Αυτό θέλουμε πάνω απ' όλα. 99% βέβαια τέτοιες περιπτώσεις ξέρετε τι θα γίνει. Δεν θα υπάρχουν ονόματα. Και θα πάμε στο αρχείο. Αυτό κοιτάξτε να δείτε. Το δεν υπάρχουν ονόματα. Δεν μπορώ και εγώ να βγαίνω και να λέω αυθόρμητα ότι κάτι γίνεται. Σας είπα, έχουμε ένα προϊόν που πρέπει να το προστατεύσουμε και βγαίνουμε προς τα έξω και ζητάμε χορηγίες. Πώς θα ζητήσουμε να βρούμε χορηγίες? Σωστό, έχετε δίκιο. Δηλαδή, αύριο μετά, τι θα μου πείτε εσείς? Δεν μου λες, ρε Λεωτσάκο, συγγνώμη που στο λέω, αλλά τι έφερες? Να πω και εγώ, ρε παιδιά, σε ποιον τα φέρω? Έχετε δίκιο. Γιατί και εγώ απολογούμε σε άλλους 16 πρόεδρους. Έτσι. Θεωρώ ότι
Εντάξει, τι να σας πω, εγώ είμαι αυτής της άποψης. Ό,τι υπάρχει να βγει. Πείτε μας κάτι, ρωτάει και ένας φίλος ακροατής, φέτος οι ομάδες θα έχουν έστω ένα μικρό έσοδο τα τηλεοπτικά, γιατί νομίζω πέρσι πήγαν όλα στη διοργανώτρια, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ακούστε με λίγο για να ξέρετε να μην να λυθεί κάποια παρεξήγηση. Ναι. Τα έξοδα της διαιτησίας τα έχει αναλάβει η διοργανώτρια. Ωραία. Αυτό είναι ένα ποσό της τάξης που μπορεί να φτάσει και μέχρι 800.000. 800.000, μάλιστα. Άλλες χρονιές, να ξέρετε, και θέλω να το πω να το τονίσω αυτό. Τις προηγούμενες χρονιές που τα έσοδα ήταν 3 εκατομμύρια, 4 εκατομμύρια, 2,5 εκατομμύρια, οι ομάδες παραπάνω από 150.000 δεν παίρνανε, να ξέρετε. Έτσι. Και τώρα με αυτό το έσοδο που κάναμε, έχουμε καλύψει σχεδόν το 1 τρίτο των προηγούμενων χρονών που ήταν καλύτερα. Αν το βάλουμε δια 17, το νούμερο που είπατε είναι περίπου 47.000 κανά ομάδα. Παραπάνω βγαίνει, να σου πω την αλήθεια. 50 πες. Ναι. Και παίρνανε 150. Σε καιρούς που δεν έχει. Εάν τώρα είμαστε στη διαδικασία και θα ψάξουμε να βρούμε και άλλες χορηγίες, βγουν άλλες χορηγίες, σαφώς και θα πάνε σε ομάδες. Μάλιστα. Γιατί όπως γνωρίζετε με την εξυγίανση που κάναμε και αυτά, τα λειτουργικά έξοδα της ΕΠΑΕ από 1.600 έχουν πέσει 450.000. Από 1.600 350. Βεβαίως. Και λειτουργείτε το ίδιο κανονικά. Βεβαίως. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Και εσείς τα ξέρετε γιατί είσαστε καθόλου που είσαστε στην αγορά, δουλεύετε και έτσι. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, έτσι. Μάλιστα. Και είχε κάθε 1.600. Μέρα μας είσαι μάχη και φωνά αγώνα. Μάλιστα. Άρα αντιλαμβάνομαι ότι τα τηλεοπτικά θα πάνε προς τα εκεί, αλλά την ίδια στιγμή οι ομάδες θα επωφεληθούν ένα ποσό κοντά στα 50-55 χιλιάρικα. Άρα στην Βεβαίως. Ουσία θα έχουν ένα όφελος που δεν το είχαν την περσινή αγωνιστική περίοδο. Βεβαίως. Μάλιστα. Και είμαστε στο ψάξιμο για να βρούμε και κάτι περισσότερο, έτσι. Δεν σταματάμε. Να. Γι' αυτό θέλουμε οι παράγοντες μας και στη στιγμή τους του εκνευρισμού να είναι λίγο πιο νυφάλι και να βλέπουν κάποια πράγματα. Γιατί κάνουμε αγώνα. Μάλιστα. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Λουτσάκο, για αυτή την κουβέντα. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να.